Καλές και μπερδέματα. Θα τα βάλουμε όλα στη σειρά, θα δούμε τι ισχύει, ποιοι επωφελούνται και πώς μπορούμε να κάνουμε κι εμείς αίτηση. Εδώ στο στούντιο θα καλωσορίσουμε τον Χρήστα Θωμαρούχο, ηλεκτρολόγο, μηχανικό, μέλος του Γενικού Συμβουλίου του ΕΤΕΚ. Καλημέρα σας, καλημέρα για στους τηλεθεατές σας. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Λοιπόν, επιτέλους, θα έλεγε κανείς, έτσι. Άνοιξε το σχέδιο, διαμορφώθηκε. Πάμε τώρα να δούμε το ζήτημα των αιτήσεων. Καταρχάς, ποιους καλύπτει? Λοιπόν, σύμφωνα με τον οδηγό του σχεδίου, καλύπτονται όσοι ουσιαστικά έχουν κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι 6.000 κιλοβατόρες ετησίως, με βάση τον προηγούμενους 6 λογαριασμούς ηλεκτρισμού της ΑΕΚ. Επίσης, οι κατοικίες που έχουν αίτηση, έχει υποβληθεί αίτηση για άδεια οικοδομής ή αίτηση για πολεοδομική άδεια πριν την 1η-1η του 2017, και έχουν δικαίωμα όλοι οι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, εφόσον η οικία έχουν μερίδιο ιδιοκτησίας στην κατοικία του, δηλαδή το τεμάχιο και η κατοικία έχουν ένα ποσοστό ιδιοκτησίας, και ο λογαριασμός ηλεκτρισμού είναι στο όνομά τους. Μάλιστα. Όλη αυτή είναι η κατηγορία που καλύπτεται. Τι γίνεται με τις πολυκατοικίες? Λοιπόν, με τις πολυκατοικίες θα πρέπει ουσιαστικά για να εγκαταστήσουμε φωτοβολταϊκό στην οροφή μιας πολυκατοικίας η Διαχειριστική Επιτροπή να δώσει το δικαίωμα σε κάποιον ή κάποιους να το εγκαταστήσουν, ή θα εγκατασταθεί μόνο για τα κοινόχρηστα, αλλά δεν μπορεί να μπει σε αυτό το σχέδιο. Μάλιστα. Δεν περιλαμβάνεται δηλαδή η πολυκατοικία σε αυτό το σχέδιο? Δεν περιλαμβάνεται. Περιλαμβάνεται όμως το λεγόμενο virtual net metering, δηλαδή είναι ο εικονικός υψηφισμός μετρήσεων, όπου μπορεί ένας κάτοικος σε ένα διαμέρισμα να εγκαταστήσει το φωτοβολταϊκό σε μια κατοικία για παράδειγμα στο πατρικό του το σπίτι ή σε ένα άλλο, σε μια άλλη κατοικία, και να υποφελείται τον ηλεκτρισμό στο δικό του διαμέρισμα. Ή σε χωράφι. Και σε χωράφι θα μπορούσε να γίνει. Το πρόβλημα όμως σε χωράφι είναι το μεγάλο κόστος, γιατί ξεκινάμε από το μηδέν. Ενώ σε μια κατοικία υπάρχει η ηλεκτρολογική εγκατάσταση, υπάρχουν κάποιες βασικές πρόνοιες και είναι πιο εύκολο και πιο οικονομικό να τον εγκαταστήσουμε σε στέγη. Για πάμε να δούμε τώρα τις πρακτικές πληροφορίες για το τι σχέδια είναι όλα αυτά. Ναι. Αυτά είναι σχέδια από τη μία χορηγιών και από την άλλη είναι και κίνητρα για να δώσουν στον κόσμο την δυνατότητα να επενδύσει στην πράσινη ενέργεια και άρα να μειώσει και η Κύπρος τις εκπομπές θερμοκηπιακών αερίων, να επιταχύνουμε την πράσινη μετάβαση και να προχωρήσει η χώρα μας σε μια πιο πράσινη οικονομία. Τι ποσοστό της εγκατάστασης επιχορηγείται? Λοιπόν, επιχορηγείται μέχρι 5.000 ευρώ. Για το φωτοβολταϊκό, για όλους μιλάμε τώρα, δίνεται μέχρι 5.000 ευρώ για ένα σύστημα 4 κιλοβάτ και μέχρι 4.000 ευρώ για ένα σύστημα 3 κιλοβάτ. Τώρα, τα 1.000 ευρώ είναι χορηγία, άρα δεν τα επιστρέφουμε τα 250 ένα κιλοβάτ είναι χορηγία. Άρα τα 1.000 ευρώ για τα 4 κιλοβάτ είναι χορηγία. Άρα θα πρέπει να επιστρέψουμε εμείς 4.000 μέσω των λογαριασμών ηλεκτρισμού στο κράτος. Αυτό θα γίνει μέσω της ΑΕΚ με την πληρωμή κάθε δίμηνο του λογαριασμού. Θα αποκόπτεται 150 ευρώ από την συνολικό λογαριασμό, δηλαδή θα προστίθεται 150 ευρώ στο συνολικό λογαριασμό και αυτά θα δίνονται στο Ταμείο ΑΠΕΚΕΕΞΕ, που είναι και ο χρηματοδότης του σχεδίου. Να πούμε όμως ότι η εξοικονόμηση που επιτυχάνουμε με ένα φωτοβολταϊκό σύστημα είναι περισσότερη, δηλαδή είναι περίπου η διπλάσια. Άρα να περιμένουμε, για παράδειγμα, για ένα σύστημα 4 κιλοβάτ, ότι μπορούμε να εξοικονομήσουμε κοντά στα 300 ευρώ, με 400 ευρώ, 350 το δίμηνο, αντί 150 που θα δίνουμε. Άρα μας μένουν και όφελος άλλα 150 με 200 ευρώ. Άρα συμφέρει, να το πάρουμε έτσι. Συμφέρει πάρα πολύ στα οικονομικά του νοικοκυριού μας. Ακριβώς. Έτσι. Επιχειρήσεις μπορούν να μπουν σε αυτό το σχέδιο? Όχι, απαγορεύεται να μπουν επιχειρήσεις και είναι πολύ σημαντικό, αν είναι κατοικία, θα πρέπει και η διατίμηση της ΑΕΚ να αναφέρει για οικιακή διατίμηση. Μάλιστα. Αν είναι εμπορική ή ενοικιάζεται ένας χώρος, ένα διαμέρισμα σε ένα γραφείο και δεν είναι οικιακή διατίμηση, δηλαδή χρησιμοποιείται για σκοπούς εμπορικούς,
δεν μπορούν να ενταχθούν. Ερώτηση τηλεθεατή. Έχω στο πατρικό μου φωτοβολταϊκά κάποια πάνελ, κάποιες εγκαταστάσεις. Μπορώ να υποφεληθώ συμπληρωματικά με το σχέδιο, ή είναι πρέπει... από την αρχή καινούργια, ναι, όλα? Θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη εγκατάσταση. Ναι. Άρα θα πρέπει να τοποθετηθούν καινούργια φωτοβολταϊκά, καινούργια καλωδίωση, καινούργιο inverter. Ο inverter είναι το σύστημα που μετατρέπει τον ηλεκτρισμό, το φωτοβολταϊκό, σε ηλεκτρισμό δικτύου για να χρησιμοποιείται. Άρα πρέπει να είναι ξεχωριστή εγκατάσταση. Τώρα, αν το πατρικό δεν χρειάζεται πλέον το φωτοβολταϊκό, μπορεί να γίνει μία αίτηση για να μεταφερθεί το συγκεκριμένο φωτοβολταϊκό στο διαμέρισμα. Mm-hmm. Δεν μπορεί όμως να γίνεται διαμοιρασμός, δηλαδή ένα ποσοστό να πηγαίνει στην κατοικία και ένα ποσοστό να πηγαίνει στο διαμέρισμα. Μάλιστα. Από το ίδιο το φωτοβολταϊκό. Το 100% της εγκατάστασης πρέπει να πηγαίνει σε μία κατανάλωση. Ακριβώς, σε μία κατανάλωση. Mm-hmm. Σε τώρα, αυτό είναι για τους ιδιοκτήτες των σπιτιών. Αν εγώ νοικιάζω. Ναι. Αυτό που αναφέρει το σχέδιο είναι ότι αίτηση για το φωτοβολταϊκό για όλους μπορούν να κάνουν μόνο οι ιδιοκτήτες ή που κατέχουν μερίδιο ιδιοκτησίας, ναι, και είναι ο λογαριασμός ηλεκτρισμού στο όνομά τους. Αν νοικιάζουμε, τότε θα πρέπει να πάμε σε άλλα σχέδια. Δεν μπορούμε να πάμε στο φωτοβολταϊκό για όλους. Τους καλύπτει όλους το φωτοβολταϊκό για όλους? Εφόσον πληρούνται οι προποθέσεις που έχω αναφέρει στην αρχή, ναι. Ακριβώς. Αλλά όσοι και να κάνουν, θα πάρουν την επιδότηση ή υπάρχει ένα ταβάνι, λοιπόν, σε όλο αυτό? Υπάρχει ταβάνι. Να πούμε ότι δεν υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια. Μάλιστα. Ή άλλα κριτήρια. Τα κριτήρια είναι αυτά που έχω αναφέρει στην αρχή, δηλαδή μέχρι 6.000 κιλοβατόρες ηλεκτρισμού ετησίως. Τώρα, δεν καλύπτονται όλοι, θεωρώ, γιατί έχει ανακοινωθεί για 6.000 αιτήσεις. Το σχέδιο αναφέρει μέσα για 2.000 αιτήσεις. Αυτό αναφέρει. Προφανώς είναι ένα μεταβατικό στάδιο να γίνουν 2.000 αιτήσεις. Θα κλείσει το σχέδιο, να αξιολογηθούν, να δει το Υπουργείο πώς θα τρέξει το ζήτημα. Μάλιστα. Και να δώσει τις άλλες 4. Μιλάμε για 6.000 αιτήσεις, αρχικά για 2 και μετά για 6. Το Υπουργείο, αν δεν κάνω λάθος, έχει ανακοινώσει όμως θα αυξηθεί το κονδύλι για να καλύψει περισσότερα νοικοκυριά. Μάλιστα. Τώρα, υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει ο κόσμος να γνωρίζει και μας παρακολουθεί? Πολύ σημαντικό είναι να μην αρχίσει οποιαδήποτε εγκατάσταση πριν την προέγκριση από το Υπουργείο, από το Ταμείο ΠΚΕ6. Άρα, οποιαδήποτε εγκατάσταση έχει γίνει ήδη ή ακόμη έχει ξεκινήσει να υλοποιείται και έχουν γίνει αναγκαίες αιτήσεις, σύμφωνα με τον οδηγό του σχεδίου, δεν μπορεί να μπει σε αυτό το σχέδιο το φωτοβολταϊκό για όλους. Μπορεί όμως να ενταχθεί στα άλλα σχέδια που επιχορηγείται το ποσό, ένα ποσό χορηγίας δίνεται στο συνολική εγκατάσταση. Είναι εύκολη η διαδικασία να κάνουμε την αίτηση? Είναι εύκολη η διαδικασία. Δεν θα μας γίνει ψυχή όπως κάνουμε σε άλλα σχέδια. Είναι εύκολη η διαδικασία. Έχω μπει το πρωί στην πλατφόρμα και είναι γενικότερα φιλική προς το χρήστη. Καθοδηγεί βήμα με βήμα πώς να γίνει η αίτηση. Υποδεικνύει πού πρέπει να γίνουν. Να ανεβάσετε τα κατάλληλα αρχεία που απαιτείτε, γιατί απαιτείτε τίτλος ιδιοκτησίας, απαιτείτε λογαριασμός ηλεκτρισμού, απαιτείτε μία κατάσταση από την αρχή ηλεκτρισμού Κύπρου για να αποδειχθεί ότι είναι 6.000 κιλοβατόρες που έχουμε καταναλώσει το προηγούμενο έτος. Και επίσης υπάρχει και σχετική ο σύνδεσμο που μπορεί να σε οδηγήσει στους συμμετέχοντες προμηθευτές που μπορούμε να συνεργαστούμε μαζί. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη βοήθεια και τις λεπτομέρειες. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Και βεβαίως, επειδή όλα αυτά το φωτοβολταϊκά για όλους από τον καιρό εξαρτάται, πάμε στον κύριο Μιχάλη Μούσκο. Είναι μετεωρολογικός λειτουργός, να μας πει πώς